Ο λόγο για τον Απόστολο Παπαβασιλείου. Καλησπέρα, coach. Από τον Λίμπερο. Μα ακούτε? Τώρα πρέπει να μα ακούτε. Ναι, ναι, με ακούτε. Τώρα σα ακούμε. Είστε καλά? Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Είναι ωραίο να τελειώνει κάθε σεζόν με έναν τίτλο, Και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για εσά. Δεν είναι άσχημο, νομίζω, κάθε καλοκαίρι να έρχεται και ένα Όχι, πρωτάθλημα. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, κυρίως για τα παιδιά και, τον αγώνα τους και για την ομάδα φυσικά και ταυτόχρονα και για μας. Ζοριστήκατε λίγο στο τελευταίο μας, δηλαδή το αίτητο ήρθε στο 90-1. Κοιτάξτε, είναι λίγο ιδιαίτερες συνθήκες. Ήταν μια πολύ κουραστική χρονιά, επίπονη χρονιά θα έλεγα. Εντάξει, τα παιδιά είχαν φτάσει σε ένα σημείο με ακραίες συνθήκες να προπονούνται, να περιμένουν μέχρι 26 Ιουνίου για να τελειώσουν. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό ο coach το αίτητο σερί που τρέχει ο ΠΑΟΚ, μιλάμε για ένα σερί 84 παιχνιδιών η ΚΑΠΑ 19 τα τελευταία 3,5 χρόνια. 74 νίκες, 10 ισοπαλίες, καμία ήττα φυσικά. Τα γκολ έχουν φτάσει σιγά σιγά τα 300 αυτή την περίοδο. Αυτό το αίτητο είναι για τα παιδιά ένα άγχος ή όχι ιδιαίτερα? Δηλαδή το σκέφτονται, το συζητάνε μαζί σας με τους προπονητές τους υπόλοιπους, ότι πρέπει να το πάρουμε είναι και αίτητο αν μπορέσουμε? Είναι ένα κίνητρο πλέον που δημιουργείται επιπλέον για τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να επιμείνουμε και στα παιδιά ότι εντάξει είναι κάτι σημαντικό, αλλά σε αυτές τις ηλικίες το κυριότερο είναι πάλι επιμένουμε η εκπαίδευση για το πώς θα ετοιμαστούν τα παιδιά και ταυτόχρονα αν έρθουν και αυτό το ΑΕΠ είναι κάτι φανταστικό, γιατί αυτό μετράει τώρα 3,5 χρόνια και αν σκεφτείτε λίγο τις φουρνιές που έχουν περάσει, μιλάμε για 7-8 διαφορετικές γενιές ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν σε αυτό το ΑΕΠ. Είναι πολλά τα παιδιά. Αλλά εντάξει, το κυριότερο. Είναι πολλά τα παιδιά, ναι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι μιλάμε για εκπαίδευση και για προετοιμασία των παιδιών. Κώστα. Και σαφώς θα πρέπει να μάθουν να κερδίζουν μέσα από σωστές διαδικασίες. Ναι, σωστό είναι αυτό για τις σωστές διαδικασίες. Αλλά αυτό που χτίζει ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι. Θα το εισπράξει στο μέλλον. Χτίζει προσωπικότητες αθλητών, ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ήττα. Και αυτό θα μεταφερθεί τα επόμενα χρόνια. Κάτι που δεν το είχε ποτέ στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ στα τμήματα υποδομής του. Το χτίζει δηλαδή πάνω από 10 χρόνια και το πέτυχε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια χτίζεται αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για να φτάσουν μέχρι εδώ. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν να εξελίσσονται και θέλουν να κερδίζουν συνειδητοποιώντας σε ποια ομάδα βρίσκονται και τι πρεσβεύει η ιστορία αυτή της ομάδας, το τι που θέλουν να φτάσουν. Στην ουσία έχουν απομυθοποιήσει και με τα τουρνουά τους στο εξωτερικό και τις επιτυχίες τους και με τις επιτυχίες εντός της χώρας, έχουν συνειδητοποιήσει και απομυθοποιήσει τα πάντα. Και έχουν χαμηλά το κεφάλι και ταπεινά δουλεύουν για να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά την ομάδα. Είναι και αυτό σημαντικό κόσμο, δηλαδή ένα παιδί προ-κορονοϊού, που στα 10-11 πήγαινε τουρνουά στη Γερμανία να παίζει με τη Γιουβέντους, στη Μίλαν, στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα και να έρχεται και νίκη, στη Σκανδιναβία. Είναι πράγματα που παιδιά άλλων ομάδων, δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαν όλα τα παιδιά τα μικρά, από τα 10, από τα 11, δεν περνάει καν το μυαλό του ότι θα είναι 5 μέρες, 7 μέρες στη Ρωσία, σε τουρνουά, Γερμανία, τις χώρες που είπα. Είναι σημαντική υπόθεση, τεράστια υπόθεση για την εκπαίδευσή τους. Είναι τρομερή υπόθεση. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να το ζείτε καθημερινά για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά και για όλους μας φυσικά. Μέρα με τη μέρα η ομάδα ανεβάζει το επίπεδό της και οι δυνατότητες που μας δίνεται μέσα της διοίκησης είναι εκπληκτικές, γιατί έχουμε κάνει ταξίδια σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά φανταστικό αυτό που συμβαίνει και ταυτόχρονα τα αποτελέσματα σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν και στα παιδιά και για τα παιδιά που έχουν πατήσει φυσικά στην πρώτη ομάδα και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Η συνεργασία σας με τον Στέλιο Μαλιζά πώς ήταν, στην πρώτη χρονιά του Στέλιο ως προπονητής, πρώτος? Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει συνέχεια να βελτιώνεται, να εξελίσσεται, να μαθαίνει. Μπήκε στα βαθιά από την αρχή. Πραγματικά αντιποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και να πω και κάτι σε αυτό, ήταν λίγο δύσκολο για αυτόν, γιατί με το που ανέλαβε, με το που αναλάβαμε στην ουσία όλοι, γιατί όλο το team της ΚΑΠΑ 17 μαζί με τον Στέλιο πήγαμε στην ΚΑΠΑ 19, ήρθε και η πάυση του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού και για 7 μήνες ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία και ξαφνικά ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Οπότε και για το Στέλιο αυτό ήταν λίγο περίεργο και δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα το
προσπαθήσαμε πάρα πολύ, εξελίσσεται, βελτιώνεται, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έχει τρομερή εμπειρία σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος, το ξέρετε κι εσείς, η συνεργασία μας ήταν άψογη. Πάντως, χάσανε τα παιδιά την εμπειρία του Youth League τη φετινή, δεν έγινε τουρνουά. Ήταν ο ΠΑΟΚ στους 64, αυτό. Νομίζω θα μπορούσε να πάει 2-3 φάσεις παραπέρα. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε το Champions League των μικρών φέτος. Ήταν κάτι το οποίο μας στεναχώρησε πάρα πολύ όλους, γιατί το περιμέναμε πώς και πώς τα παιδιά, και ήταν και ένας από τους λόγους στους οποίους κρατούσαμε ενεργούς και τους είχαμε δημιουργήσει το κίνητρο μέσα από όλη αυτή την τρέλα που ζούσαμε, για να τους κρατάμε ζεστούς. Ήρθε ξαφνικά αυτή η απόφαση, σιγά σιγά τα παιδιά τους ξεπέρασαν και συνέχισαν να δουλεύουν και να κρατιούνται. Καταφέραμε όμως να πάρουμε το πρωτάθλημα, οπότε και του χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη διοργάνωση, εφόσον γίνει όλα πάνε καλά. Κοτς, πώς είναι να βλέπεις παιδιά όπως ο Τσιγκάρας, ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, με τα οποία έχεις εργαστεί και συνεργαστεί πριν από 5, 6, 7 χρόνια, όταν ήταν πιτσιρίκια? Πώς είναι το συνέστημα αυτό? Αγχώνεσαι πιο πολύ για τα παιδιά αυτά? Τα βλέπεις ως επαγγελματίες και όπως βλέπεις τους ξένους, ή υπάρχει κάτι άλλο μεταξύ σας όταν βλέπεις ένα παιχνίδι και μετά όταν κουβεντιάζεται? Σαφώς υπάρχει το δέσιμο και είναι η συνέχεια της εξέλιξης, και η εξελικτική διαδικασία είναι αυτή, η συνέχεια της δουλειάς μας, και παίρνουμε δύναμη όλοι μας από αυτή την ιστορία. Τα βλέπουμε τα παιδιά, τα γνωρίζουμε, μιλάμε μετά ξανά μαζί τους, και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδιά πετυχαίνουν πράγματα και παραμένουν ταπεινά, έρχονται, μιλάνε τα παιδιά της ΚΑΠΑ19, της ΚΑΠΑ17, είναι κοντά στον οργανισμό. Είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Κώστα. Γιατί είναι παιδιά τα οποία είναι κοντά. Καλύθηκα, Στεργιό, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Να ρωτήσουμε και τον κόουτς Κώστα πώς βλέπει το εγχείρημα των β' ομάδων, γιατί είναι ένας προπονητής που πολύ επιτυχημένος στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ποια θα είναι τα άμεσα κέρδη που θα πρέπει να περιμένει ο ΠΑΟΚ κόουτς με τις ομάδες β', που το πλάνο είναι, φαντάζομαι, να ανέβουν μερικά παιδιά από την ΚΑΠΑ19, άλλα παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα να συμμετέχουν στους αγώνες. Θα γίνουν και μεταγραφές από ό,τι έχουμε μάθει για τον ΠΑΟΚ β' συγκεκριμένα. Τι περιμένετε από όλη τη διαδικασία αυτή και πόσο σημαντική είναι? Εδώ και χρόνια λέγαμε, ειδικά με πρωτοβουλία του κ. Πουλεδόπουλου, λέγαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα. Επιτέλους γίνεται πράξη. Είναι σημαντικό γιατί δίνει μια διέξοδο στα παιδιά μετά την ΚΑΠΑ19. Είναι αυτός ο προθάλαμος που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, που ενδεχομένως κάποια παιδιά χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να φτάσει στο αντρικό ποδόσφαιρο. Οπότε μέσα στην ίδια την ομάδα, στις διαδικασίες και στις συνθήκες που η ίδια η ομάδα θα επιβάλλει, θα μπορέσουν, που θα είναι οι ίδιες στην ουσία, σε επαγγελματικά πρότυπα, θα μπορέσουν τα παιδιά να εξελιχθούν, να κρατηθούν 1-2 χρόνια ακόμα σε αντρικό επίπεδο πλέον, να γνωρίσουν το πραγματικό ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πρώτη ομάδα οποτεδήποτε είναι έτοιμη. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και είμαστε πανευτυχείς που συνέβη. Ωραία. Καλή επιτυχία και τη νέα χρονιά κόουτς. Βασικά, καλή ξεκούραση σε όλους σας. Καλό καλοκαίρι. Και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε κάθε χρόνο, και ένα πρωτάθλημα, είτε με την 17, είτε με την 19, δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα. Είναι ένα ωραίο καλοκαίρι για όλους σας. Μακάρι να το συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να συνεχίσουμε να βγάζουμε παιδιά και να πραγματικά να έχουμε υγεία, να έχει υγεία όλος ο κόσμος και να πάνε όλα καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.